Πραγματικά είμαστε στο κενό. Με τεμποδίων και απεργιών φτάνουν οι πρώτοι ξένοι επισκέπτες στην Κρήτη στην αυλαία μιας αβέβαιης τουριστικής περίοδου εν μέσω πανδημίας. Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σηκώνουν χειρόφρενο από τις 8 το πρωί της Τετάρτης και για 24 ώρες. Αντιδρώντας σφοδρά στο γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Σήμερα τελειώνει η συλλογική μας σύμβαση εργασίας. Εάν δεν υπογραφεί, θα απορριφθούν βία οι εργασιακές μας σχέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε απόγνωση. Όλοι οι συνάδελφοί μου δεν θέλουν να κάτσουν στο τιμόνι, γιατί δεν ξέρουμε από μία εβδόμου με τι εργασιακές σχέσεις θα εργαστούμε. Δεν ζητάνε ούτε αυξήσεις, ούτε παράλογα πράγματα. Ζητάνε την ανανέωση της συλλογικής του σύμβασης εργασίας. Καλά να θα κάνουν οι εργοδότες να αναλάβουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, όπως την ανάλαβαν και οι ξενοδόχοι. Από το πρωί ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου με αλλεπάλληλες επαφές και πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, με τους οδηγούς να εξηγούν ότι δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους με αυτούς τους όρους. Πάτε στη δουλειά με αυτούς τους όρους? Όχι βέβαια. Όταν δεν μπορεί να ζήσει το παιδί σου, τα εγγόνια, όπως εγώ έχω εγγόνια, δεν μπορεί να πας να δουλέψεις. Πώς θα πας? Πιστεύω να βρεθεί μια χρυσή τομή, έστω και στο παραπέντε. Απλά πρέπει αυτοί να καταλάβουν να βάλουν, όπως λέμε λαϊκά, λίγο νερό στο κρασί τους. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Οι μέχρι σήμερα συναντήσεις με την εργοδοτική πλευρά απέβησαν άκαρπες. Με συνέπεια αύριο να καταφθάνουν οι πρώτοι τουρίστες και να παραμένει αβέβαιο το πώς θα μετακινηθούν από τα αεροδρόμια προς τα ξενοδοχεία. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε το καλό του τουρισμού, γιατί ζούμε από τον τουρισμό. Αλλά παιδιά, δεν πρέπει να χρειάζονται εξουθενωμένοι εργαζόμενοι. Τώρα να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στα τουριστικά λεωφορεία είναι δίκαιο το αίτημά τους και να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα. Οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων ζητούν να ισχύσει η ίδια σύμβαση που είχε υπογραφεί την προηγούμενη χρονιά. Όμως από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες εξηγούν ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά και για τις επιχειρήσεις τους. Έχουμε ακούσει αυτό που θέλουν. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, οι προτάσεις μας δεν εισακούγονται. Πρέπει λοιπόν, επειδή το νόμισμα έχει δύο όψεις, όλοι να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά, ειδικά στην περίοδο που βρισκόμαστε. Πρέπει όλοι να ρίξουν λίγο τους τόνους, ώστε να υπογραφεί μια νέα σύμβαση. Την ίδια στιγμή στο δρόμο βγαίνουν και οι ξεναγοί. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης για την 5η στις 11 το πρωί, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι του κλάδου έμειναν χωρίς καμία οικονομική στήριξη εν μέσω πανδημίας και αντιμετωπίζουν πλέον ζητήματα επιβίωσης. Οι τουρίστες που φτάνουν αύριο στην Κρήτη όμως θα βρουν μπροστά τους ένα ακόμη σκόπελο, καθώς καφετέριες και εστιατόρια θα μείνουν κλειστά την 5η σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα εξοντωτικά, όπως τα χαρακτηρίζουν οι επιχειρηματίες, πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τη μητήρηση των μέτρων προστασίας για τον COVID-19. Πρέπει να υπάρχουν ελέγχοι, είναι καλό για όλους για τα υγειονομικά τουλάχιστον θέματα, όμως να είναι προληπτικοί και όχι να καθιστούν την επιχείρηση μη βιώσιμη και να δημιουργούν τόσα προβλήματα.